Ανήλικες μαθήτριες σε σχολείο και συγκεκριμένα λύκειο στην πόλη των Σερών διατηρούν και κάνουν χρήση απαγορευμένου ψηφιακού υλικού. Την αποκάλυψη αυτή κάνει σήμερα ρεπορτάζ της τηλεόρασης Επιλογές, καθώς πρόκειται για μια υπόθεση σοβαρή. Σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, οι γονείς φέρουν την ευθύνη και προβλέπεται και ποινή για παραμέληση ανηλίκου. Στα σχολεία μας, κατά περιόδους έχουν παρουσιαστεί προβλήματα σε σχέση με την διατήρηση, με την χρησιμοποίηση απογορευμένου ψηφιακού υλικού από ανήλικες, και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς ότι έχουν, σύμφωνα με το νόμο 30 του ποινικού κώδικα, το 348α, πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να προσέχουν οι γονείς γιατί έχουν την ευθύνη. Ήδη από αύριο φτάνει σε όλες τις σχολικές μονάδες και στους διευθυντές των σχολείων επιστολή από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών προς τους γονείς. Μάλιστα, αυτή η επιστολή θα πρέπει να διαβαστεί και στα παιδιά και περιγράφει τι προβλέπει ο νόμος για τους κατόχους τέτοιου υλικού. Έτσι λοιπόν, εγώ παρακαλώ πολύ τους γονείς. Αύριο η διεύθυνσή μας στέλνει μια επιστολή προς όλες τις σχολικές μονάδες, προς τους γονείς, όπου πρέπει να διαβαστούν και στους μαθητές, και συστήνει να προσέξουν το νόμο 348, που λέει το εξής, ότι οι μαθητές ανήλικοι που κατέχουν και κατεβάζουν στον υπολογιστή τους και το διαχειρίζονται είστε στο κινητό τους υλικό απογορευμένο, να το βάλω παρένθεση, πορνογραφικό υλικό απογορευμένο που διαχειρίζονται οι ανήλικοι, άμεση είναι απογορευμένο, υπάρχει επιβολή ποινής ανάλογα, και είναι υπεύθυνοι οι γονείς που θεωρείται παραμέληση των παιδιών. Μάλιστα, ο κύριος Σταμπολίδης μέσα από την κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές παρακαλεί τους γονείς να ελέγξουν τα κινητά των παιδιών τους και να τα ζητήσουν να σβήσουν εντελώς το πορνογραφικό υλικό από τα κινητά τους τηλέφωνα. «Σας παρακαλώ γονείς, συζητήστε με τα παιδιά σας για να καταλάβουν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών. Γι' αυτό παρακαλούμε τους γονείς να συζητήσουν με τα παιδιά, να εξηγήσουν στα παιδιά ότι το υλικό που μπορεί κατά λάθος να έχουν κατεβάσει και να το έχουν στα κινητά τους, να το διαγράψουν, να παρακολουθούν, να κάνουν συζήτηση. Θα κάνουμε εμείς συζητήσεις και στο σχολείο, και το σημαντικότερο από όλα τα παιδιά να κατανοήσουν ότι ό,τι βλέπουν να το διαγράφουν, γιατί είναι παράνομο. Θα εκθέσουν και τον εαυτό τους και τους γονείς τους. Γονείς, παρακαλώ πολύ, κάντε τον έλεγχο, να προσπαθούμε έτσι να βλέπουμε τα κινητά των παιδιών, να ελέγχουμε τα κινητά των παιδιών, γιατί τα συμβόλαια που έχουν τα παιδιά μας κινητά, εμείς τα υπογράφουμε. Εμείς είμαστε αυτοί οι υπεύθυνοι που τα παιδιά μας έχουν κινητά τηλέφωνα όταν είναι ανήλικα. Αλλά και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της περιοχής μας και κυρίως της πόλης των Σερών θα συζητήσουν για τα φαινόμενα αυτά στην τάξη και θα λάβουν επιπρόσθετη ενημέρωση για να αντιμετωπίσουν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Οι εκπαιδευμένοι μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας έχουμε πλέον συναδέλφους οι οποίοι θα εμπλέξουν τους μαθητές μας, θα αρχίσουν να σε δράσεις, συζητάνε με τους μαθητές μας, συζητάνε με τους εκπαιδευτικούς. Σας επαναλαμβάνω ότι έχουμε ομάδες σχολείων που έχουμε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Ναι, θεωρώ με την υποστήριξη του ΚΕΔΑΣΥ που έχουμε στο νομό Σερών, είναι εκπαιδευμένοι συνάδελφοί μας, οι ειδικευμένοι, και εμπλέκουν και τους άλλους συναδέλφους των συλλόγων διδασκόντων, έτσι ώστε σιγά σιγά μέσα από τα προβλήματα και εμείς να μαθαίνουμε και να εκπαιδευόμαστε για τις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας της ψηφιακής τεχνολογίας. Επομένως, για ένα ζήτημα το προλάβουν στην αρχή ή ακόμα και αν έχει προχωρήσει. Τι μπορεί να κάνει το παιδί που υπόσχεται το bullying ή τι μπορεί να κάνει ο γονέας που καταλαβαίνει το παιδί του. Από τα παραδείγματα τα τελευταία που είχαμε στην περιοχή μας, και θέλω να σας πω ότι είναι πιο πολύ στην πόλη των Σερών,
Έτσι, έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους, εξαιρετικά παιδιά στην επαρχία. Δηλαδή, εκείνο το οποίο πρέπει πρώτα να ξέρουν τα παιδιά, εκείνο που λέμε πάντοτε είναι μιλάτε στους γονείς σας. Μάνα και πατέρας είναι, παρόλο που βλέπουμε αποκλίσεις, είναι ό,τι το πιο χρήσιμο είναι. Γενικά πάντως, φαινόμενα bullying και γενικότερα προβλήματα και αποκλίσεις σε μαθητές δεν υπάρχουν πολλά στις Σέρρες ανάλογα με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ωστόσο, οι όποιες περιπτώσεις εντοπίζονται κυρίως στην πόλη και καθόλου στην επαρχία. Ναι, στην πόλη των Σερρών, εντάξει, είναι στα σχολεία, επειδή έρχονται τα παιδιά, μετακινούνται, πάνε στο χωριό, πάνε στο σπίτι κτλ. Όχι, στην επαρχία δεν έχουμε προβλήματα. Σας το λέω έτσι. Εντάξει, απλώς έχουμε μαθησιακές δυσκολίες και εκεί προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Έτσι, αλλά μέσα στην πόλη, εντάξει, είναι πιο προχωρημένα τα πράγματα κτλ. Έχουμε δυσκολίες, έχουμε αποκλίσεις, αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Με αφορμή πάντως τα φαινόμενα bullying στα σχολεία, η ψυχολόγος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών τονίζει την ανάγκη οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά και να συζητούν μαζί τους. Όσο ο γονιός γνωρίζει, φροντίζει το κομμάτι της ψυχικής υγείας και ανάπτυξης του παιδιού του, τόσο να είστε σίγουροι ότι και το κομμάτι αυτό του bullying δεν θα υφίσταται με τη μορφή που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια.